Θα μιλήσουμε για γκολ. Μπράβο, αυτή πάσα και όλο η κουλιαρά. Για να δούμε τώρα εδώ ευκαιρία στο 41. Ένα καλό γέμισμα από αυτό το φάλα από τα δεξιά. Εκτελείται. Κεφαλιά. Γκολ! Τι! Γκολ! Ο Στόεφ κάνει το 0-1. Εξαιρετική κεφαλιά. Ο Πάοκ ανοίγει το σκορ. Γιατί σταματήσαμε, ρε! Γιατί σταματήσανε, όλοι κοιτούσαν τον επόμενο παίχτη. Όχι εμεί, αυτοί σταματήσανε. Γκολ! Εξαιρετικό φάουλ! Είναι τόσο καλό το φάουλ που έχουν βγει 4 παίκτες του Πάουκ. Για να δω. Ποιο να είναι, ποιο. Δεν είναι. Δεν πρέπει να είναι offside. Λοιπόν, θα εξεταστεί η φάση πάντως, είναι σίγουρο. Είναι εξαιρετική κεφαλιά του Πάουκ. Πέτρε, έτσι έβαλε, ρε φίλε. Πω, τέρμα δυνατά γυρίζει. Το... Δεν νομίζω να είναι offsiders. Για να δούμε, για να βγουν οι γραμμές. Πάλι ο Σντόεφ, έτσι. Πάλι με κεφαλιά, πάλι πατάει περιοχή, πάλι σκοράρει ο Σντόεφ. Για να μάθαμε τρεις κιόλας. Το δικαιούταν αυτό το κολοπάο και είχε δύο δοκάρια. Το έψαξε πάρα πολύ. Και να δούμε εάν ο Ατρόμητος θα βρεθεί στη σέντρα μετά τον έλεγχο της φάσης από τον VAR. Ο Σντόεφ καρφώνει με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα. Περιμένετε και παγώνουν όλοι οι παίκτες του Πάκου. Κοιτάνε το νεπότη. Αρχίζουν κοιτάνε τι θα γίνει. Ο Σιδηρόπουλος έγινε σέντρα από τη στιγμή που δεν έχει κάποια τέτοια ειδοποίηση. Το εξετάζουν και τώρα είναι αυτά τα λεπτά που. Δηλαδή δεν πανηγύρισαν αμέσως. Είναι απίστευτο αυτό. Έχω καιρό να το δω. Που δεν περνάνε. Είναι αυτά τα δευτερόλεπτα που δεν περνάνε. Ναι, είναι ωριακό, με τίποτα. Ναι, γιατί πρόσεξε, είναι τέτοια φάση που μπορεί να μην είναι offside ο Σντόεφ. Αλλά αν είναι άνος παίχτης, ναι. Τη στιγμή που κάνει κίνηση ο αντίπολος, μπορεί να το δεν θεωρήσει. Δεν νομίζω ότι ενοχλεί κανένα τον τερματοφύλακα σε αυτή τη φάση. Όχι για τον τερματοφύλακα. Για παίχτη που μαρκάρει. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η διακοπή για τον έλεγχο της φάσης. Αυτό αν θες πάτω από εκεί να βλέπουμε μια φορά. Όχι, δεν χρειάζεται να βλέπουμε, καλά είμαστε εδώ. Λοιπόν, το γνωστό πηγαδάκι που γίνεται με τον διαιτητή που. Μέχρι και ο διαιτητής θα πει κάτι. Πιστεύω ότι οι παίκτες όταν πάνε στο διαιτητή κοντά φωνάζουν για να περάσει από το μικρόφωνο και να επηρεαστεί ο VAR. Έχω μπει σε αυτή τη λογική πλέον. Σουβλάκια, σουβλάκια. Λοιπόν. Πείτε γύρω από όλα, τι θες δικέ μου. Αν το φωνάζω το μικρόφωνο. Ο Μουρ πίνει το νεράκι του. 44. Αν μετρήσει είμαστε τέλεια. Στο καλύτερο σημείο έγινε εδώ το 1-0. Για να δούμε. Ναι. Τώρα θα παίζουμε με το χιλιοστό. Τέτοια φάση είναι. Δεν είναι ότι. Ναι, εγώ το είδα γκολ. Τώρα και η κάμερα. Παίζουμε με τις γραμμές. Αυτό μόνο το VAR ξέρει τώρα. Και πού θα βάλει τη γραμμή. Παίζουμε με τις γραμμές. Ποιο λοιπόν, υπόμενο στο VAR, Κουμπαράκης. Για να δούμε. Αυτός περιμένει. Την ειδοποίηση ο Σιδηρόπουλος. Περιμένει την ειδοποίηση ο Σιδηρόπουλος. Νομίζω ότι το δίδυμο αυτό είχε ακυρώσει κανένα γκολ του ΠΑΟΚ. Πάλι έτσι με VAR. Με τον Άρη, τι είχε γίνει. Κάτι με τον Άρη νομίζω, φέτος ή πιο, δεν θυμάμαι. Περιμένετε, λέει, περιμένετε. Ο Σιδηρόπουλος, τι να κάνουμε. Τι να κάνω εγώ, του λέει. Περιμένει την ειδοποίηση. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο ο Σιδηρόπουλος. Ωραία, χος. Είχαμε δυο δοκάρια τώρα, αν κυρωθεί και αυτό για το κατωστό. Έχουν βγει τα χιλιοστά, έχουν βγει τώρα υπό δεκάμετρα. Οι μεζούρες δεν έχουν βγει πάντως, όπως έβγαλε η ΑΕΚ πέρσι εκεί. Για να μετρήσει τα δοκάρια. Τόσο ωριακό είναι, ναι. Τόσο ωριακό είναι. Πώς να το κάνουμε. Είναι πολύ ωριακό. Τώρα σου λέω, δεν ξέρω και τι ψάχνουν. Αν ψάχνουν για παίχτη, για παθητικό offside. Περιμένει και ο Ζήφκοβιτς, περιμένουν όλοι. Έχουν περάσει γύρω-γύρω. Τρία λεπτά. Να βγει λευκός καπνός. Από την ώρα που μπήκε μπορεί, τον γκολ. Μπορεί να έχουν περάσει και τρία λεπτά. Περιμένουμε το αν θα μετρήσει τον γκολ που πέτυχε ο Μαγκομέντ Οσντόεφ μετά το φάουλ του Ζήφκοβιτς. Μια κεφαλιά ο Οσντόεφ έχει στην μπάλα στα δίχτυα, αλλά η φάση ελέγχεται για offside. Όλοι κρέμονται. Από τον VAR. Περιμένουν να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν. Μπήκαμε σε καθυστερήσεις στο αγώνα χωρίς να έχουμε. Ναι. Νομίζω ότι θα έχουμε τουλάχιστον. Άντε εδώ αποφάσισε κάτι. Τις βάζεις γραμμές και βλέπεις και τελειώνει. Όπα. Θα κυρώνει.
Το ακύρωσε. Νίκο μου. Σήμερα τι έχουμε πάθει, ρε. Λοιπόν, το goal του ΠΑΟΚ δεν μετράει, δεν έχουμε σκορ στο Περιστέρι. Η αναμέτρηση συνεχίζεται. Στο χιλιοστό το έχει ακύρωση τώρα. Πού έβαλε μέσα, χιλιοστό. Χοντρή γραμμή, λεπτή γραμμή. Στο χιλιοστό είπαμε ότι το πιο πιθανό είναι να είναι παίκτη που δεν είναι στο. Δεν πέτυχε τον κόλλο, αλλά επηρεάζει τη φάση από τη στιγμή που κινείται και παίρνει αμυντικό μαζί του. Πλάγιο για τον ΠΑΟΚ. Τι να δούμε. Ένα χέρι. Κάτι. Συναλάμι. Μια γουρνότριχα τέλος πάντων. Τίποτα, γελάει Βλανίτης. Αφόσον οι γραμμές μπαίνουν με το χέρι. Αυτό είναι το βάρ, Νίκο μου. Τέλειωσε η συζήτηση. Αυτό είναι το βάρ τώρα. Αργότερα δεν θα είναι αυτό στο offside. Γκρίνια. Φάουλ για τον Ατρόμητο λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή από τον Κεντζιόρα στον Βέργο. Κανείς δεν κατάλαβε που είναι offside εδώ, ούτε στη γραμμή. Η γραμμή μπήκε εκεί, μας την έδειξαν, αλλά δεν φαίνεται κάτι. Ξέρω. Ξεχωρίζει μια παλάμη, αλλά ξεχωρίζει από τον άλλον η παλάμη. Τι θα πάει, στην διαγώνια παλιά για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς περνάει την παράλληλη παλιά, προσπαθεί ο Μπράντον, δεν τα καταφέρνει. Έχουμε εκεί ένα χτύπημα. Corner. Out. Out. Ο Μπράντον τρελάθηκε, βρίζει τους πάντες εδώ. Πώς είναι δυνατόν να μην δίνει ούτε corner ούτε τίποτα εδώ. Να δούμε. Όχι, νομίζω ότι η μπάλα έχει βγει στο άλλο πόδι του Μπράντον. Σε αυτό το πρώτο replay. Τώρα το δεύτερο θα είναι και διαφυστικό. Όχι. Στο πόδι το τρομή του. Του πέφτει το ξαπλωμένο. Καθαρό, καθαρό κόρνερ είναι, δεν δίνεται ούτε αυτό. Ούτε από τον επόπτη, ούτε από τον διαιτή. Μιλάμε. Εδώ. Κόρνερ, εδώ σε καλό. Και ο Μπράντον πήρε κίτρινη κάρτα. Και πήρε και κίτρινη. Και, κόρνερ πήραμε και κίτρινη μας έδωσε. Μπράβο, ρε, συγχαρητήρια. Καλά για το ψάρι μην πούμε, δεν φαίνεται τίποτα από τη γραμμή που δείξανε. Τίποτα. Λοιπόν, πρώτο ημίχρονο με ένα 0-0 με τον ΠΑΟΚ να έχει δύο δοκάρια. Να έχει στη μία φάση του δοκαριού να έχει και πολύ μεγάλη ευκαιρία με το Σάστρε. Να έχει το ακυρωθέν γκολ του Οσντόεφ με τις γραμμές να δείχνουν ότι ο Μπάμπα ήταν καμιά γουρνότρεχα. Παιδιά, η γραμμή δεν έδειξε ούτε αυτό που λέει ο Αντώνης. Απλά ο Αντώνης υποθέτει ότι μάλλον αυτό έδειξε γραμμή. Αλλά η γραμμή δεν έδειξε. Εντάξει, είναι λίγο χοντρές οι γραμμές έτσι πως είναι. Δεν έδειξε τίποτε γραμμή. Δεν καταλάβαμε τίποτα τη γραμμή. Η γραμμή έδειξε ότι δεν υπάρχει offside. Φαίνεται ένα χέρι να φεύγει από τη γραμμή και ένα χέρι του πάω και να παίρνει το τρομή του. Δύο χέρια. Πού λοιπόν, είναι το offside. Παθηναϊκός 2-0, κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Είναι στο 0-0 με τον Ατρόμητο. Γίνονται φασαρίες στο πάγκο του ΠΑΟΚ, διαμαρτυρίες. Και χάνει χρόνο ο ΠΑΟΚ με αυτές τις φασαρίες. Και αποβολή για τον Λουτσέσκο έχουμε ή όχι. Κίτρινη στο Λουτσέσκο. Στο 89 μπαίνουν. Δεν ξέρω τι υπήρξαν διαμαρτυρίες, δεν μπορούμε εμείς να ακούσουμε. Μπάμπα. Μια μπαλιά για το Μέιτε. Μέιτε δίνει στο Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας έχει χώρο. Κωνσταντέλιας κρατάει, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κόβεται κόρνερ. Εδώ στο ένα εναντίον ενός δεν μπόρεσε να κάνει μια τρίπλα κάτι. Εκτελείται το κόρνερ γρήγορα με πάσα. Τάισον, σεντράρι, κεφαλιά. Ένα εκεί. Και τώρα βάλτε τις γραμμές εκεί που ξέρετε, βάλτε τες. Η χρυσή αλλαγή, η χρυσή αλλαγή, ο Στέφας Φάπο, ο αρχηγός με τον Περιβραχιόνιο. Για να δούμε τη φάση ξανά. Εκτελεί πολύ γρήγορα ο Κωνσταντίνης για να πιάσει τον ύπνο την άμυνα του Ατρομήτου. Σεντράρι, ο Τάισον γίνεται κάποιες κόντρες. Ασίστ ο Σαμάτα. Κατά λάθος, ασίστ. Δεν μας πειράζει, Νίκο, ναι. Καλά αυτά θέλουμε. Πάει μπάλα, παιδιά. Προς το Σαμάτα, χτυπάει πάνω του. Χάνει το κοντρόλ ο Σαμάτα. Με πρώτη... Όχι, πάσα πάει, φίλε. Στεφανάκο, το χρωστούσε αυτό το γκολ. Το χρωστούσε εδώ, Χαριλάου. Δεν ξέρω αν το ήθελε ο Σαμάτα. Το ήθελε, σημασία γιατί μπήκε μέσα. Λοιπόν, εξηγούμε ξανά τη φάση. Τι γίνεται.
Ο Κωνσταντίνης εκτελεί γρήγορα. Ο Τάισον παίρνει την μπάλα. Σεντράρει, κάνει κεφαλιά ο Σβάμπ. Η μπάλα πάει στο Σαμάτα και ξαναπάει, ξαναέρχεται στο Σβάμπ. Και ο Σβάμπ, άξιο την μικρή περιοχή, πετυχαίνει τον γκολ. Ένα δικό του προσωπικό γκολ. Πρώτο κεφαλιά και δεύτερο γκολ. Και ξεσπάνε όλοι, πέφτουν πάνω. Μόνοι τους εναντίον όλων είναι. Εναντίον όλων. Εναντίον όλων είναι. Έτσι. Και ο Κοτάρσκι, που συνήθως είναι ψύχρεμος, πανηγυρίζει σαν τρελός και αυτός ο Ρονό θέλει προσοχή. Για να δούμε. Τάισον. Για παλιά για τον Τάισον. Αφήνει την μπάλα. Όχι, είναι απλά για τον Ατρόμητο. Τώρα έχει δώσει 5 λεπτά καθυστερήσεις. Επίθεση ο Ατρόμητος. Επίθεση, όχι για την επίθεση. Έχουν γυρίσει πίσω. Πήγαινε, πήγαινε να βγει την επίθεση. Ο Μπάμπα κόβει. Κωνσταντέλια. Πολύ δυνατό. Σαμάτα, κάνει λάθος. Κωνσταντέλια, πλασάρι. Μπε. Μπράβο στο Σαμάτα που πίεσε εκεί τη φάση. Μια ναι. χαμένη παλιά. Μια χαμένη παλιά. Πάει να πιέσει ο Σαμάτα μια χαμένη παλιά. Ο Τσιτώτας έχει βγει για να προλάβει το Σαμάτα. Κάνει λάθος. Ο Κωνσταντέλιας απλά. Εκεί ο Κωνσταντέλιας. Να σου πω κάτι. Αν ήταν άλλος μπορεί να μην το βάζει. Και με λάθος παπούτσια θα το βάζει. Για να δούμε ξανά. Έχει τέτοια ποιότητα. Βγαίνει ο Τσιτώτας πολύ έξω να το παίξει μπακότερμα. Κάνει λάθος πάσα και ο Κωνσταντέλιας ανάμεσα από τη μεσαία γραμμή και την περιοχή σε καινή αιστεία σε την μπάλα στα δίχτυα. Ευτυχώς που δεν έκανε crossbar challenge να πετύχει να καταλάβει. Εντάξει ο Κωνσταντέλιας δεν το έκανε αυτό. Αυτό μπορεί να το είχαν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Στην μικρή περιοχή να το είχαν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Αλλά είναι γκολ για να γράψει ζωγραφιά. Πω, παιδιά, μέσα σε 85 λεπτά είχαμε. Ό,τι δεν έγινε μέσα σε 80. Πότε πήγε το πρώτο γκολ. Κάντε like, ρε λίγο τώρα. Κάντε κανένα like. Τελείωσε. Κάντε like. Νίκο, ηρέμησε λίγο. Άντρε πάω κάρα. Άντρε πάω κάρα. Πω πω παιδιά το άξιζε ο ΠΑΟΚ. Το άξιζε. Στο αφιέρωμα του πρωταθλήματος αυτό το μάτσα το θυμόμαστε. Το άξιζε. Το άξιζε ο ΠΑΟΚ αυτό τη νίκη. Εντάξει δεν υπήρχε παιδιά. Δεν... Τι να πεις. Δηλαδή θα ήταν μεγάλη αδικία αν δεν κέρδιζε ο ΠΑΟΚ αυτό το παιχνίδι. Ναι. Τελείωσε το. 1,5 λεπτό έχει μείνει. Ναι. Μείνε 2. Ένα σούτ σαν εξώδικο ήταν αυτό. Από πολύ μακριά.